Να σας πω καταρχήν ότι αυτή είναι μία συνάντηση πρώτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει, δεν θα αποφασίσει αύριο. Και θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Υποχρέωση από τον νόμο είναι να γνωμοδοτήσουν οι διάφοροι φορείς, οι οποίοι συνδέονται με το λιμάνι της πόλης, εγγράφως. Και στη συνέχεια όλα αυτά πρέπει να είναι να τεθούν υπόψη των μελετητών, του Υπουργείου Υποδομών και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Το Υπουργείο Υποδομών πληρώνει τη σχετική μελέτη επικαιροποίησης του Master Plan του λιμανιού, που περιλαμβάνει και ολοκληρωμένες μελέτες για κάποια επιμέρους στοιχεία, για να προχωρήσουμε. Πιστεύω να μην είναι μακρόχρονη διαδικασία και μέσα στο 2018 να κλείσει η μελετητική εταιρεία την μελέτη της, αφού πάρει τη γνώμη μας, επαναλαμβάνω, γιατί το αποφασιστικό μέρος ανήκει από τον νόμο στο κεντρικό επίπεδο, να προχωρήσει, γιατί μέσα στο 2018, από την πληροφόρηση που έχω, θα ληφθούν πολύ σοβαρές αποφάσεις και για το αεροδρόμιο και για το λιμάνι της Καλαμάτας. Λοιπόν, υπήρξε μία δουλειά πολύ σοβαρή, η οποία έγινε το 2011 και το 2012, πριν από 6 χρόνια, όσον αφορά το master plan του λιμανιού. Το λιμάνι έχει master plan. Τώρα πάμε στην επικαιροποίηση του master plan. Να αλλάξουμε ή να μην αλλάξουμε κάποια πράγματα, να υπάρξουν κάποιες νέες ιδέες ή να μην υπάρξουν, εν πάση περιπτώσει να το κουβεντιάσουμε, ώστε να εξυπηρετήσει το λιμάνι τις ανάγκες τις οποίες θέλουμε για τα προσεχή χρόνια. Κατά την άποψή μου, το πρώτο το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι το τι λιμάνι θέλουμε. Το λιμάνι έφερνε πάντα πλούτο, κατασκευάστηκε για να φέρει πλούτο στην Καλαμάτα. Από τότε που κατασκευάστηκε το λιμάνι, η πόλη έχει μια ραγδαία ανάπτυξη. Προφανώς το λιμάνι πρέπει να συνεχίσει να φέρνει πλούτο, να μην είναι ένα άδειο λιμάνι όπως είναι σήμερα, με καμιά σαρανταριά φορτηγά πλοία που εξυπηρετεί τον χρόνο. Πρέπει να φέρει πλούτο στην πόλη και να δούμε το τι είδους πλούτο προσδοκούμε να φέρει στην πόλη. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, η σκέψη, δεν έχει γίνει ακόμα πρόταση για την επικαιροποίηση, είναι το λιμάνι μας να έχει κυρίως τουριστικό χαρακτήρα, αυτός να είναι για μεγάλα γιότ, όπου υπάρχει και πολύ μεγάλη ανάγκη στη χώρα. Οτιδήποτε πούμε και οτιδήποτε αποφασιστεί κεντρικά, είναι βέβαιο ότι θα έχει σχέση με τον σχεδιασμό που βλέπουν σε κυβερνητικό επίπεδο όσον αφορά στο μέλλον των λιμανιών, να έχει κυρίως τουριστικό χαρακτήρα και δευτερευόντως να έχει εμπορικό χαρακτήρα. Έχουν υποθεί πάρα πολλά και ό,τι πω στη συνέχεια θα συνδέεται με αυτό. Το χαρακτήρα πρέπει να τον ξεκαθαρίσουμε. Τι λιμάνι θέλουμε. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι το λιμάνι μας είναι μέσα σε ένα κλειστό κόλπο, ο οποίος δεν μπορεί να σηκώσει μεγάλη κίνηση εμπορικών σκαφών. Προφανώς καταλαβαίνετε, άντε και κάποια σκάφη παραπάνω, αλλά πρέπει αυτά να έχουν κάποιο όριο. Η πρόταση η οποία γίνεται όσον αφορά στην επικαιροποίηση του Master Plan, το επαναλαμβάνω αυτό, είναι ο μόλος ο οποίος υπάρχει στο Κυλάκου να εξυγχρονιστεί, να ανακατασκευαστεί. Εξυγχρονισμός σημαίνει ότι μπορεί να είναι περιπατητικός, να έχει φωτισμό, να έχει νερό. Στον προλιμένα όπου υπάρχει σκέψη να γίνει ένα πάρκο, ήδη ξεκινήσαμε και φυτεύουμε δέντρα, να κρατηθεί η ακτογραμμή του, κάτι που είναι απέτηση όλων των φορέων. Η ακτογραμμή διαδραματίζει και ένα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά στον κυματισμό. Είναι υποσκέψη εάν μπροστά από τις ναυταρχιδικές εγκαταστάσεις πρέπει να υπάρξει ένα κρυπίδωμα ή να μην υπάρξει, να παραμείνει η ακτογραμμή και στο σημείο εκείνο. Οι ναυταρχιδικές εγκαταστάσεις να χωροθετηθούν εκεί που είναι σήμερα ο ΝΟΚ, εγκαταστάσεις του Δημοτικού Λιμανικού Ταμείου ιδιοκτησιακά, του κράτους, καλύτερα να το λέω έτσι, γιατί το Δημοτικό Λιμανικό Ταμείο είναι διαχειριστής του κράτους, εκεί που είναι το περίγραμμα του ΝΟΚ, περίπου όπου θα στεγαστούν όλες οι ναυταρχιδικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά τα οποία έχουν κατασκευαστεί παράνομα, παράτυπα, αυθαίρετα. Δεν υπήρχε και άλλη λύση προφανώς. Μέσα από αυτά τα αυθαίρετα έχει προσφερθεί ένα πολύ σημαντικό έργο και να το πω αυτό από την αρχή. Αλλά δεν μπορεί η πόλη στην πιο τουριστική της περιοχή να έχει προφανώς αυτές τις εγκαταστάσεις. Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση.
Στη συνέχεια η προκυμαία πρέπει να αποδοθεί σε κοινή χρήση, δηλαδή πρέπει να φύγουν τα κάγκελα μέχρι, προτείνεται να φύγουν τα κάγκελα μέχρι την οδό Τσαμαδού, οι αποθήκες να κατεδαφιστούν, βεβαίως προϋπόθεση να γίνουν άλλες αποθήκες απέναντι εκεί που υπήρχε ο Πλάτανος. Είναι μια πολύ κακή ιστορία οι αποθήκες, ξέρουν οι παλιότεροι γιατί χωροθετήθηκαν οι αποθήκες στο σημείο εκείνο, πολλά είχαν υποθεί και γραφτεί στα χρόνια εκείνα. Η προβλήτα η οποία είναι μπροστά από τις αποθήκες να χρησιμοποιηθεί για μικρότερα κρουαζιερόπλια, να είναι δύο οι θέσεις για την κρουαζιέρα. Είπαμε η προκυμαία εμπρός να αποδοθεί ολόκληρη σε κοινή χρήση, λάτζες και λοιπά μπροστά από το τελωνείο και απέναντι στο μήλο θέσεις για τα φορτηγά πλοία, κυρίως και στο βάθος για το επιβατικό και για τα κρουαζιερόπλια, με τις αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις εκεί που είναι ο λαιμός του χιλιόμετρου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα συζητήσεων που έγιναν και με την παρουσία των μελετητών. Άργησαν να κατέβουν λίγο κάτω, αλλά δεν μας πιέζει κανένας χρόνος, έτσι. Θα γίνουν συζητήσεις επί συζητήσεων, θα πούμε τις απόψεις μας και θα αποφασίσουν κεντρικά αυτοί που κατά τον νόμο πρέπει να αποφασίσουν.